Γεια σου, καλώς ήρθες στο πιο extreme food challenge του ελληνικού YouTube. Να πάω με εσείς από το TikTok. Παίζει να πεθάνω. Θέλω να ξεράσω. Γεια σου, καλώς ήρθες στο πιο extreme food challenge του ελληνικού YouTube. Σήμερα θα επιχειρήσουμε μαζί με τον κεφάλα τον Βασίλη από εδώ. Γεια σας, παιδιά. Να φάμε 20 μπέργκερ. Το συντομό όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Παράλληλα, έχουμε ένα live μπροστά μας στο TikTok και θα μας κάνουν τα παιδιά ερωτήσεις και θα προσπαθούμε να απαντήσουμε τις καλύτερες ερωτήσεις τους. Είσαι έτοιμος? Πάμε. Το έχεις? Πάμε. Λοιπόν, με το 3. Με το 3. Ξεκινάμε με το 3. Πάμε. Με το 1, με το 2, με το 3. Πάμε. Τι είναι αυτό ρε φίλε, το έχω εγώ για πλάγα. Πάμε, ξεκινάμε παιδιά. Κάντε ερωτήσεις εσείς, ερωτήσεις. Νομίζω έχω σκάσει ήδη. Και εγώ. Πρώτο. Μάλλον τίποτα, ρε. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα? Κοίταξε, επειδή τα αυγά έρχονται από ερπετά και τέτοια λένε, το αυγό έκανε την κότα. Κάτι τέτοιο είχα διαβάσει, κάπως έτσι πήγαινε. Σοφή απάντηση. Ω, πάει το δεύτερο. Δεύτερο. Περίμενε. Πόσα πιστεύετε ότι θα φάμε? Έχει και κρεμμυδάκι. Πίνε, βοηθάει. Το πρωινό μας. Αυτό εδώ. Το πρωινό. Είναι το πρωινό μας. καλά είσαι ρε μάνακα. Ο Βασίλης θα κερδίσει. Ο Βασίλης. Μπράβο, παιδιά. Τρίτο. Πάμε για το τρίτο. Τέταρτο. Μαζί. Τρίτο, τέταρτο μαζί. Double burger. Τώρα το είδα. 2-2 θα τρώει ο χοντρός. Παιδιά. Αυτό το παιδί που βλέπετε δίπλα μου μπορεί να φάει και γελάδα ολόκληρη. Μην το βλέπετε έτσι. Και καλά χόρτασε και τέτοιες πίπες. Δευτέρη κάτι μου λέει θα φας πολλά μπέργκερ μετά. Καμιά ερώτηση θα μας κάνουν. Καμιά ερώτηση, πάμε. Ήρθατε χτες στο meetup. Ήσασταν εκεί εσείς? Άγια καμιά ερώτηση από το... Από τις ερωτήσεις που μας έκαναν στο Instagram. Πάμε να δούμε μερικές ερωτήσεις που του κάνατε στο Instagram. Αυτό ποιο είναι το τέταρτο ή το πέμπτο? Εσύ είναι το... Τέταρτο, Το τρίτο. Το τέταρτο. Το τέταρτο. Εδώ. Δικές σας ερωτήσεις από το Instagram. Αν σου έλεγα να φας μια μπανάνα με τη φλούδα για 50 ευρώ θα το έκανες? Έχουμε καμιά μπανάνα εδώ πέρα. Νομίζω. Άνετα, πολύ άνετα. Για 50 ευρώ, παιδιά. Θα το κάνω, σε βίντεο. Εδώ ο φίλος μας λέει, έχεις κλάσει ποτέ σε δημόσιο χορό? Ολυμπιακό άθλημα το έχω κάνει. Έπρεπε να με ρωτήσει αν υπάρχει μέρος που δεν έχω κλάσει. Σωστό και αυτό. Δυνατό. Αν θα ήσουν δέντρο, τι θα επέλεγες να ήσουν? Εσύ τι θα επέλεγες? Ένα μπαμπού. Να κάθομαι έτσι.
Εδώ μια φίλη λέει, αν έχεις δοκιμάσει ποτέ μερέντα με αλάτι, και αν όχι, να το κάνεις. Δεν έχω δοκιμάσει, αλλά πρέπει να είναι το πιο αειδιαστικό πράγμα που θα έχω πάει στη ζωή μου. Το κάνουμε και αυτό. Α, δεν μπορώ. Ποιο είναι αυτό, το πέμπτο. Okay. Παιδιά, εδώ. Πάμε για το πέμπτο, για το έκτο, νομίζω για το πέμπτο. Κάντε μερικές ερωτήσεις και εσείς από το TikTok. Εδώ ένας φίλος λέει, ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχεις κάνει στη ζωή σου. Τι έχω κάνει. Έχω κοιμηθεί στην παραλία. Δεν είναι δύο τα τρώω. Ναι. Δεν ξέρω που είμαι. Έχω κοιμηθεί στην παραλία όλη νύχτα σε ένα beach bar, σαπλωμένος στην άμμο έτσι. Μεθυσμένος. Μεθυσμένος. Και να ξυπνάω το πρωί και να βλέπω τους ανθρώπους να δουλεύουν και ανοίγουν το μαγαζί και να είμαι εγώ μέσα στη μέση έτσι. Και να βλέπω από πάνω ξαφνικά τον πατέρα ενός φίλου μου και να φωνάζει και να με βρίζει επειδή η μάνα μου ψάχνει και έβαζε την αστυνομία να ψάξει να με βρει. Καλό. Εντάξει. Εσύ. Κρέω. Εγώ, ε. Το πιο περίεργο πράγμα που έχω κάνει. Να βάλω σε μια γριά θεία εκεί πέρα στο χωριό φωτιά στην απλή της. Κάτι τέτοιο. Εντάξει, μικρός ήμουνα. Μην τάξεις αυτό το πράγμα. Αλλά εσείς να μην το κάνετε. Και εσείς. Ω φίλε. Δεν τάχνω με τίποτα. Εδώ είναι μια ερώτηση που δεν καταλαβαίνω και τόσο τι λέει. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το πω κιόλα. Δεύτερη ερώτηση. Τι δεύτερη ερώτηση. Από τις καλές. Στη Δευτέρα Γυμνασίου. Πόσο είχες την μπανάνα σου. Δευτέρα Γυμνασίου, ε. Ναι. Πέρα εδώ το ιστορικό μου. Γιατί στην πρώτη και στην τρίτη είναι διαφορετικό το νούμερο. Έχω στο κινητό το ιστορικό, πρέπει να το τσεγάρω αυτό το πράγμα. Γιατί είναι κάθε χρονιά. Ναι, μετράς όπως το τέλος χρονικής χρονιάς. Φορολογική κάνεις. Το έβλεπε. Στη φορολογική δήλωση δηλώνεις και τα σαντιμέ. Πού τα χαλωστά σου. Έχεις σκεφτεί ποτέ να, πεθάνω. Να κάνεις μια πολύ αστεία φάρσα στην αδερφή σου. Νομίζω καθημερινά το κάνεις αυτό. Όχι, δεν μπορώ άλλο. Έφτασε, παιδιά. Όχι, φίλε. Τι σου έχω σήμερα. Υπέροχος διαγωνισμός από την eFood. 5 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα κουπόνι αξίας 5 ευρώ για να φας φθηνότερα στην επόμενη σου παραγγελία. Το μόνο που έχεις να κάνεις, άφησε comment σε αυτό το βίντεο. Το comment σου πρέπει να έχει το hashtag eFoodChallenge και σε μία εβδομάδα από τη στιγμή που θα ανέβει το βίντεο θα γίνει κλήρωση live στο Instagram για τους 5 νικητές. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στο Instagram και εδώ κάτω στα σχόλια του βίντεο. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, εννοείται πως συνεχίζουμε. Εδώ η ωραία πίκλα. Λοιπόν, τι καλό τρώτε λέει εδώ πέρα ένας φίλος στο TikTok. Δεν βλέπεις τόση ώρα που έχουμε πλακωθεί. Φιλαράκι. Ωρε φίλε. Έχουμε πλακωθεί στα μπέργκερ εδώ πέρα, η γελιά μου έχει γίνει... Πασόκ τη ΣΥΡΙΖΑ. Στοκ. Εννοείται όχι, πασόκ. Όχι πολιτική, όχι τώρα πολιτικά εδώ πέρα. Πολιτικά γράμματα. Ναι, ναι. Ακούς τραγούδια, ρωτάει ένα. Ρε παιδιά, είπα, μα κάνετε καμιά ερώτηση της προκοπής, ρε παιδιά. Δηλαδή για το όνομα του Χριστού της Παναγίας. Ωρε, λίγη τζίζι, κράει. Παιδιά. Γιατί τρώτε τόση ώρα, λέει. Γιατί τρώμε 20 μπέργκερ. Εδώ μια ωραία ερώτηση που μας κάνει ένας φίλος. Περίμενες να πάρεις τόση φήμη σε τόσο λίγο διάστημα. Όλοι οι φίλοι μου είναι stars. Όλοι οι φίλοι μου είναι stars. Σιγά η φήμη βρε παιδιά, εντάξει τώρα. Blind mind. Τι είναι αυτό φίλε μου. Φάει τρία μαζί να σου δω. Τρία μαζί. Έχω φάει φίλε παραπάνω από ό,τι πρέπει. Δύο διάδες, συν τρία.
5, 6 πρέπει να έχεις πάει. 2, 4, 7 έχω πάει. Ο άλλος 7 θα έρθει ρόδο για μήτα. Αν? Αν θα έρθει ρόδο για μήτα. Εσύ αυτός. Εγώ. Αφού κάναμε χθες ρε παιδιά. Χθες κάναμε το meetup. Τι ομάδα είσαι, αν και δεν ασχολούμαι με ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ για αυτά, λέω ότι είμαι ΑΕΚ. Λοιπόν, θα έριχνες ένα κουβά με νερό στην αδερφή σου για 50 ευρώ. Τζάμπα το έκανα. Τζάμπα, και θα τη το κάνω τώρα, μια σκηνή θα τη το κάνω. Σε βίντεο. Ναι, σε μια ερώτηση δεν ήταν μια χρήστη πληροφορία που τη πέταξε το νερό. Στην πισίνα. Άλλο ένα κουβά. Ναι, εντάξει, το ίδιο δεν. Άλλο μισό ποτήρι. Πάμε. Εδώ ένας φίλος είναι λίγο περίεργος. Θέλει να ακούσει αριθμό γυναικών. Τι που έχω πάει. Ναι, ναι. Αυτά δεν τα λέμε. Ό,τι κάνεις... Άσε, περίμενε να τα μετρήσω. Ό,τι κάνεις, το κάνεις για τον εαυτό σου. Δεν τα λες πουθενά. Περίμενε, σκάζει, μετράω, ρε. Ναι, η παλάμη σου δεν μετράει. Δύο. Με παλάμη χωρίς σου. Α, με παλάμη. Ούτε τη μία, ούτε την άλλη. Εντάξει. Άγγερη ερώτηση. Εδώ δεν έχω καταλάβει κάτι άλλο, μια άλλη ερώτηση. Πότε έχεις κάνει το παιδί σου? Ποιο παιδί? Πότε έχεις κάνει το παιδί σου? Ή δεν το ξέρω. Άμα είχα παιδί, θα είχε και πρόβλημα. Άμα λέτε τα μικρά που βλέπεις στο βίντεο, είναι ο αδερφός μου. Άμα λες τώρα, να αρχιλέα, να αρχιλεία αγάπη, είναι αυτός. Είμαι εγώ. Τρώσα λιγκάρια, ρωτάει ένα. Όπως λένε και στην Κρήτη. Ωραία, γλυκά. Χοχλιούς μπουμπουνιστούς. 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 Πολύ ωραίοι. Φανταστική. Φίλε μου, πάρα πίσω από το κόλλα σου. Ευχαριστώ πολύ. Τι δεν συνεργείς. Ναι, παραμιλιώνει. Ποια είναι η αγαπημένη σου στάση όταν κοιμάσαι? Βες, κάθε βράδυ προσπαθώ να θυμηθώ με ποια στάση κοιμήθηκα το προηγούμενο βράδυ, ώστε να πάρω την ίδια στάση για να κοιμηθώ. Ναι. Να δω ποια μου βολεύει. Θυμάσαι όμως και τι. Αλλά. Πιο προηγούμενη. Όχι. Άρα δεν έχεις. Τι λες, ρε. Ρε ανώμαλη. Ρε συγχαμένη. Τι ερωτήσεις είναι αυτές που κάνετε εδώ? Μην τη δείξει. Ναι, πάρε. Τρώμε, μην το πεις. Συγχαίνεσαι, φίλε μου. Ναι. Μάλιστα. Πόσο αγαπάς την αδερφή σου από το 1 μέχρι το 10? Πάρα πολύ. Ειρήνη, άκουσε εδώ. Θα πεθάνω. Θα πεθάνει για σένα. Δηλαδή. Ειρήνη, την έχω μέσα, σε έχω μέσα στην καρδιά μου. Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω. Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω. Σου έχω μεγάλη αγάπη. Και γι' αυτό σ' αγαπάω 3 μέχρι το 10. 3. Καλό. Σημαδιακός αριθμός. Κάτι σε ρωτώ. Εδώ έχει μια περίεργη ερώτηση. Τι να πες. Όταν γεννήθηκες. Ναι. Κατουρούσες τον πατέρα σου και τη μάνα σου στη μούρη. Τι λέτε ρε άνομα. Λοιπόν. Τι λέτε εδώ. Ακούστε. Η αλήθεια δεν θυμάμαι εγώ τι. Αλλά ο αδερφός μου έφαγε με τη ζηλέψη. Ποιος από τους δύο? Ο μεγάλος από τους δύο. Κατούρισε την αδερφή μου στη μούρη. Κακό. Ειρήνη. Εγώ δεν θυμάμαι. Είμαι πολύ μικρός. Αλλά... Πού θα έφαγε? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 παιδιά. Μόνο. Εσύ. Ποιος ήταν παιδί μου. Σειρά μην είναι και το εγώ. Και εσείς παιδιά από το live, κάντε καμιά ερώτηση, μια ωραία. Τι κάνει ο αδερφής να βλέπει κατσαρίδα? Άστο. Το Spider-Man ανάποδα με τύχο έτσι κάνει. Θα λέω ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Αλλά οκ. Τώρα το συνεχίζουμε να τρώμε το ρεπριγενάκι μας, ενώ έχω φάει ένα, έχω πάθει ένα εγκεφαλικό.
Ελπίζω επίσης να μην έχει σταματήσει η κάμερα αυτή τη στιγμή να τραβάει. Πάλι καλά που βλέπετε εσείς από το live. Δεν θα κάνω κάποια κουμπιά. Τραβάει. Πήγαμε το κεφάλι που το πρώτο. Έχεις σκεφτεί να γίνεις ηθοποιός. Κάθε μια μίξα λίγο. Ωραία πράγμα. Όχι. Αυτό είναι τόσο πλαστικό που το πετάω στην αρέχη. Αυτό είναι. Ποια από εσάς έχετε πάει στράτο. Θυμάστε. Με δουλεύεις τώρα, ρε. Την κονσέρβα. Πολύ δεν μου πάει εδώ. Εδώ στο φίλο μου. Στο κοινό του YouTube. Την κονσέρβα με το τυρί. Εσύ τη θυμάσαι. Δεν είχατε. Ήταν μια κονσέρβα που για να το βγάλεις το τυρί από μέσα, φανταστείτε ότι ήταν σαν τον τόνο. Έβαζε το μαχαίρι, δεν έβγαινε από μέσα, έσπαγε το μαχαίρι, λύγησε. Και μετά το πιάνε στο πετούσι στον τρίχο και ξαναγύριζε πίσω. Για να λεπάκου, γύριζε πίσω. Ναι, μπούμερα. Έχω πεθάνει. Εγώ. Καλό φρένι. Τι να μην έκανα, είμαστε. Εδώ, τρώμε μπέργκερ. Ορίστε. Εδώ. Να πάμε ένα μπέργκεράκι. Συγγνώμη. Έλα, δεν πρέπει να πάμε όλα. Θέλω να ξεράσω. Τι κέρδιζα να τα πάω όλα. Να τα φας όλα. Τέσσερα. Τα δύο που μου περισσεύουν. Άμα τα φας όλα και τα δικά μου μαζί. Όχι. Για ποιο λόγο τρώω τα μπέργκερ. Έχουν βάλει κάποιο στοίχημα. Όχι, απλά πρέπει να περάσει τα μισθαλέ και να ακούσουμε. Ποιο λόγο που σου περάσει στα δύο. Το ρεκόρ μου είναι δύο. Ε, πόσα μείνανε, πέντε. Εφτά και έξι κάπου. Και δεν έφαγα αυτά. Εγώ έφαγα αυτά. Εγώ. Α, δεν ξέρω. Μαλάβεις ότι πάρα. This is chicken. Δεν είναι chicken, παιδιά. Κοτόπουλο. Κοτόπουλο, α. Θα πάρουμε και πρωτεΐνη. Εγώ φροντίζω κάτι για το μαθητή σου για άπρεση. Εμένα γιατί δεν με ακολουθούν. Μάθα να προβετάρεις να πες. Εμένα. Έβλε. Ωραίο μπέργκερ. Από κοτόπουλο είναι. Τώρα τι κάνουμε. Άμε καλά. Σε τρεις ώρες δουλεύω. Τρία μήνα, πάμε. Για το σταματήσουμε. Καμιά φορά το πετσέτα έχουμε. Τώρα το πετσέτα έχουμε. Έλα ρε! Μπούμερα! Τέλος. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν. Πάγαμε, δεν ξέρω πόσα, δώσαμε ένα και μείναν τρία. 16, πάγαμε 8 καθένα. Λοιπόν, τρεις. Ωραία, μην ξεχάσεις να αφήσεις comment κάτω, hashtag eFoodChallenge για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό. Καλά ήταν. Ωραία. Νομίζω ζαλίζομαι τώρα. Άσε το comment σου, κλήρωσε σε μια εβδομάδα από τη στιγμή που παρέμει το βίντεο. Θα λέμε σύντομα. Ωραία, πάνε. Bye.